για σένα. Και μη ρωτάς για μένα. Τέλη του καλοκαιριού η Pix Lux γέμισε ανασφυκτικά το θέατρο του Λυκαβητού, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το σημάδι της επιτυχίας τους. Τραγούδια δημοφιλή, ζωντανές εμφανίσεις που έχουν πάντα επιτυχία. Τι άλλο να θέλει ένα συγκρότημα που ενώ δεν παίζει ροκ, αναγνωρίζει ανάμεσα στο κοινό του μόνο νεανικές φιγούρες. Όταν το 1990 ξεκινούσατε, τι περιμένατε να συμβεί με την περίπτωσή σας? Πάντως αυτό που θεωρείται επιτυχία δεν το περιμέναμε, ούτε το επιζητούσαμε. Παίζαμε μουσική όπως και παίζουμε για λόγους περισσότερο επιβίωσης. Είναι αυτή η βασική δουλειά όλων σας, η μουσική, γιατί συνέχεια στα συγκροτήματα κάτι άλλο κάνουν το πρωί. Δεν εννοώ η επιβίωση. Οικονομική κτλ. Εννοώ επιβίωση λόγω εσωτερικών αναγκών που εάν δεν βγουν κάποια πράγματα προς τα έξω με τον τρόπο αυτό, αυτό ισχύει για όλους μας, θα πνιγούμε. Αυτό ήταν ο λόγο και αυτό παραμένει. Το φτιάξιμο ενός τραγουδιού τι είναι? Μια προσωπική ιστορία την οποία τη βγάζει προ τα έξω για να την εισπράξει κάποιο πρόσωπο ή κάποια πρόσωπα. Στο τέλο μπορεί να μην το ακούσουν κιόλα. Και μένει απλά ένα τραγουδάκι. Τώρα, αν το τραγουδάκι αυτό ακουστεί λιγότερο ή περισσότερο, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι το ακούμε κάποια στιγμή. Και μπορούμε να πούμε, ναι, αυτό ήταν αλήθεια. Ήταν η περιγραφή ενός πραγματικού συναισθήματος και όχι ενός ψεύτη. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι αυτή που φτάνει στον κόσμο, δηλαδή. Συνήθως όλοι μας την αλήθεια τη λέμε μισή. Δεν μας υπέρει να την περιγράφουμε την αλήθεια και να την μπούμε βάσει των πραγματικών καταστάσεων. Προσπαθούμε πάντως. Η ιστορία με τον γκρουπ πώς ξεκίνησε? Είστε μια παρέα από μια γειτονιά, όπως συμβαίνει συνήθως? Έτσι ακριβώς. Μια παρέα από μια γειτονιά. Αρχίσαμε να παίζουμε μαζί, χωρίς να ξέρουμε ουσιαστικά, όπως είπε και ο Φίλιππας προηγουμένως, που μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα και που μπορεί να τελειώσει. Ξεκινήσαμε σαν παρέα και σαν παρέα συνεχίζουμε με τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα μιας παρέας. Τα θετικά και τα αρνητικά. Κάθε που νιώθω μοναξιά, σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα να μην παθείς.
θα φτιάξω χρώμα της φωτιάς απ' το χαμόγελο σου, σαν δυο δωμάτια σκοτεινά θα βλέπω απ' το φως σου να με θυμηθείς, να με θυμηθείς. Δεν φταίω εγώ, μέσα μου θα ζεις, να με θυμηθείς, να με θυμηθείς. Μέσα μου θα ζεις. Κάθε που πνίγω με σκυφτός στα τρύπια όνειρα μου, νομίζω σαν ηθοποιός πως βρίσκεσαι κοντά μου, να με θυμηθείς, να με θυμηθείς. Δεν φταίω εγώ, μέσα μου θα ζεις, να με θυμηθείς, να με θυμηθείς. Τι σημαίνει επιτυχία τελικά? Δεν σημαίνει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Διότι αν αναλογιστούμε ότι σε κάθε είδος τέχνης δεν υπάρχει παρθενογένεσης, αλλά υπάρχουν επιρροές, δανείσματα, σε εισαγωγικά κλεψίματα, που φτιάχνεις κάτι με το δικό σου τρόπο. Λες, αυτό είναι, το έφτιαξα. Χαίρεσαι εκείνη τη στιγμή, την πρώτη στιγμή. Ίσως χαρίσεις και τη δεύτερη στιγμή όταν το παίξεις σε κάποιον άνθρωπο που ενδιαφέρεσαι. Από εκεί και πέρα σταματάει. Αν αυτό το πράγμα περιγράφει μια αληθινή στιγμή, πιστεύουμε ότι ο κόσμος κάτι μπορεί να πάρει από αυτό. Δεν είναι βλάκας ο κόσμος. Ακούει κάτι και λέει «μ' αρέσει», χωρίς να το ξέρει να το δικαιολογήσει αυτό το «μ' αρέσει» και χωρίς δικαιολογίες. Αυτό ακριβώς είναι. Τώρα, αύριο μπορεί να μην του αρέσει. Αν αύριο δεν του αρέσει, δεν είναι επιτυχία. Επιτυχίες έχουν κάνει άλλοι άνθρωποι που έχουν περάσει 30 και 40 χρόνια από τα τραγούδια τους και 20 ακόμα. Και ακούγονται μέχρι σήμερα, λες, και τα έχουν γράψει σήμερα. Και από την Ελλάδα, δόξα σε Θεός, περάσαν πάρα πολλοί άνθρωποι τέτοιοι. Σου δίνουν, τρία σου παίρνουν, ένα σου δίνουν, μισό του ζητάς. Ξέρεις, με σένα οι δουλειές ανεβαίνουν, κάτι θα πάρεις, γι' αυτό μη μιλάς. Χρώματα ψάχνεις, άσπρο σου δίνουν, κι όταν το βλέπεις για μαύρο εσύ, τότε γελάνε. Είσαι από εκείνους που δεν τους χρήζει προσοχή. Κοίτα μπροστά, έχεις μείνει, φοβάμαι πολύ στα παλιά. Κοίτα μπροστά σου, φωνάζουν και ξέρουν πολλά. Κοίτα μπροστά, έχεις μείνει, φοβάμαι πολύ στα παλιά. Κοίτα μπροστά σου, φωνάζουν και ξέρουν πολλά.
θα'ρθει κι η φίλη σου η θλιμμένη. Τη στενοχωριά περνώ θα σου πει, μου λείπει ο δικός μου, μα θέλω και εσένα να με χαϊδέψεις με ψυχή. Νιώθες οι σχέσεις που αντέχουν, βάθη και ύψη δεν είναι για μας. Γυναίκες διακρίνουν παιδιά που δεν έχουν, πάνω σε ζώα με στήρα αγκαλιά. Είμαι, κοίτα μπροστά, έχεις μείνει, φοβάμαι πολύ στα παλιά. Είμαι, κοίτα μπροστά σου, φωνάζουν και ξέρουν πολλά. Είμαι, κοίτα μπροστά, έχεις μείνει, φοβάμαι πολύ στα παλιά. Είμαι, κοίτα μπροστά σου, φωνάζουν και ξέρουν πολλά. Μετά από χρόνια, τι θέλετε να λέει κάποιος για τη μουσική σας, πού να αναφέρετε όταν λέει για τους Pix Lux? Περιμένεις την καλή κουβέντα. Αυτό είναι. Με καλή καρδιά την καλή κουβέντα. Ξέρετε, τα τραγούδια βγαίνουν από όνειρα. Από ένα συγκεκριμένο όνειρο, ίσως. Και αυτό το όνειρο, αν δεν εκπληρωθεί, δεν μπορεί να υπάρξει άλλο όνειρο το οποίο θα μιλά για την επιτυχία των τραγουδιών. Σαφώς. Βγαίνουν από ανθρώπινες καταστάσεις τα τραγούδια. Παίζουμε, τσακωνόμαστε και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο για κανένα συγκεκριμένο στόχο για να βγει ήχο. Δηλαδή, ξυπνάτε το πρωί και όπως κάτσει μέρα, ας πούμε. Υπάρχει όμως μια εταιρεία από πίσω. Υπάρχουν κάποιες πωλήσεις, κάποιοι χρυσοί δίσκοι, κάποιο μάρκετινγκ. Σίγουρα είμαστε. Είστε μέρος ενός συστήματος το οποίο ερήμην σας ή με τη βοήθειά σας δουλεύει, έτσι δεν είναι? Σίγουρα είμαστε ερασιτέχνες που αμοιβόμαστε απλουσιοπάροχα. Αυτό δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανείς. Πιο πολύ που τα δουλεύετε, τα τραγούδια στο στούντιο ή στο σπίτι όλοι μαζί, στα προβάδικα, δεν ξέρω πώς δουλεύετε. Γίνεται μια περίεργη επεξεργασία. Δηλαδή βγαίνει από κάποιον από εμάς, αφού περάσει μια κατάσταση, γράφονται κάποιοι στίχοι και τα λοιπά, μια μελωδία και μετά βρίσκεται η μπάντα και το παίζει το τραγούδι. Τώρα όταν έρχεται η στιγμή της ηχογράφησης, μπορεί να ξεκινήσεις για να φτιάξεις κάτι διαφορετικό και να καταλήξεις σε κάτι πάλι τελείως διαφορετικό από αυτό που ξεκίνησες. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτό το συγκρότημα υπάρχουν μουσικοί που ξέρουν πολύ καλά τη θεωρία της μουσικής και όλα αυτά, όπως ο Άλκης ο Παπαδόπουλος που είναι καθηγητής σε ουδείο, η Δήμητρα Καραμπεροπούλου επίσης το που είναι καθηγήτρια, ο Μιχάλης ο Νικολαίδης που παίζει μπάσο. Υπάρχουμε εμείς οι τρεις που οι γνώσεις μας πάνω στην θεωρία της μουσικής και σε όλα αυτά είναι πολύ λίγες. Έχουμε περισσότερο γνώση δρόμου, αν μπορούσαμε να πούμε έτσι. Περισσότερο ζούμε με εικόνες, δηλαδή φωτογραφίζουμε με τα μάτια μας ανθρώπους, καταστάσεις, πλάθουμε επειδή είμαστε και φαντασιόπληκτοι διάφορες ιστορίες, πώς θα ήταν αυτή η σκηνή, ας πούμε, όλα αυτά. Λειτουργούμε περίπου σαν σκηνοθέτες χωρίς να ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα το κάνουμε και της ίδιας μας της ζωής και βγαίνει αυτό το πράγμα προς τα έξω. Άγωνη πλήξη μια ζωή, δίχως έρωτα. Τις ερημιές μου τέρας, τις πόλεις μου θηρίο, μη με φοβάσαι. Αλλοπαρμένη έκφραση, τύχη σου θυμίζουν τον πρώτο σου έρωτα. Πιο πολύ αδιάφορα κενή σε λυγίζουν όπου και να είσαι. Σκοτεινά δρομάκια, οι σκιές γλιστράνε επικίνδυνα. Τα ηλεκτρισμένα ξενυχτάδικα, οι γυναίκες μισοκρύβονται πίσω απ' τη λύθη. Κολλασμένα παζάρια της λεωφόρου, οι αστυνόμοι, οι
πλούσιοι βαρχιώτες μηχανούμοι. Μάσκες ακάλυπτες μικρές στο γύρο του θάνατου. Που τρεμοπαίζουν τον άγγελο ή τον δαίμονα στις άκρες των δάχτυλων τους. Ξημέρωμα Σαββάτου. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς. Πιο μεγάλα θέλω κάνουν πίσω. Δεν άντεξαν μαζί και χάθηκαν μακριά. Φύγαν στις πηγές να μένω παράδεισο. Για τις παλιές αγάπες μην μιλάς. Στα πιο μεγάλα πίσω. Δεν άντεξαν μαζί και χάθηκαν μακριά. Κρυφτήκαν στις πηγές να μένω παράδεισο. Τι αξίζει πονέει κι είναι δύσκολο. Για να μην υποφέρεις φύγε μακριά μου. Κρύψε από μένα. Δεν ξέρω αν φεύγεις τώρα για το λίγο μου. Για να αυτό που νιώθω ήταν πολύ, πολύ για σένα, πολύ για σένα. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς. Στα πιο μεγάλα θέλω κάνουν πίσω. Δεν άντεξαν μαζί και χάθηκαν μακριά. Κρύφτηκαν στις πηγές χαμένο παράδεισο. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς. Σε πιο μεγάλα θέλω κάνω πίσω. Άντεξαν μαζί και χάθηκαν μακριά. Κρύφτηκαν στις πηγές χαμένο παράδεισο. Ό,τι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο.
Και